Χήμα εξυπνάδα, χωρίς ενδιαφέροντα, πάθος και επιμονή, τι να την κάνεις. Δεν λύνουμε παζλ κάθε μέρα, πρέπει να έχουμε στόχους. Το μέλλον ανήκει σε αυτούς που χαίρονται αυτό που κάνουν και απολαμβάνουν τη διαδρομή. Σε αυτούς που έχουν πάθος, αλλά δεν είναι ανυπόμονοι. Στους τολμηρούς που δεν το βάζουν κάτω. Μην στοχεύετε να είστε οι καλύτεροι στην Ελλάδα, αλλά οι καλύτεροι στον κόσμο. Η γνώση είναι κατάκτηση προσωπική. Οποιαδήποτε θετική αλλαγή στην παιδεία αποτελεί επένδυση για το μέλλον μιας χώρας. Αν δεν προωθήσουμε την αριστεία, την ευρυθμία και την αξιοκρατία και στις τρεις εκπαιδευτικές βαθμίδες, το παιχνίδι είναι χαμένο. Το εκπαιδευτικό σύστημα οφείλει να σου δίνει τη δυνατότητα να ανακαλύψεις αυτό που σε έλκει και να το καλλιεργήσεις. Το ποτάμι της τεχνολογίας δεν γυρίζει πίσω. Σε βάθος 30 χρόνων, ίσως κάνουμε αναζήτηση με τη σκέψη μας, αντί να χρησιμοποιούμε τη φωνή μας ή να πληκτρολογούμε στο Google. Τι δεν θα δούμε στο κοντινό μέλλον? Το ταξίδι στο χρόνο. Η ιδέα που θα λύσει το πρόβλημα μπορεί να έρθει μια τυχαία μέρα όταν κάνεις ντους. Μπορεί και να μην έρθει ποτέ. Εκ των προτέρων, δεν ξέρεις. Οι προστατευτισμοί του παρελθόντος μας τελείωσαν. Πρέπει να επενδύσουμε σε ανάπτυξη και να θέσουμε εθνικούς στόχους. Η Ελλάδα δεν μπορεί να χάσει το τρένο της 4ης βιομηχανικής επανάστασης, γιατί μπορεί να είναι το τελευταίο. Η αλήθεια όμως είναι η εξής. Και να μας χάριζαν όλο το χρέος αύριο, η χώρα δεν θα σωζόταν. Έχει σοβαρά δομικά προβλήματα. Πρέπει να βελτιώσει τις παραγωγικές της διαδικασίες και το κράτος δικαίου και να γίνει ανταγωνιστική. Διαφορετικά, πάλι δανεικά θα χρειαστούν. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι μια ευκαιρία να αποδεσμεύσουμε τον ανθρώπινο εγκέφαλο από τετριμένες νοητικές λειτουργίες και να τον απασχολήσουμε σε πιο δημιουργικές, πιο ενδιαφέρουσες και πιο ταιριαστές για ένα τόσο καλό βιολογικό υπολογιστή. Λειτουργίες. Το κινητό μας θα είναι βοηθός μας, το αυτοκίνητό μας θα είναι ο σοφέρ μας. Εύχομαι επιτέλους να φυσήξει ένας άνεμος αλλαγής και απόρριψης του ανώμαλου τρόπου που τα πράγματα γίνονται στην Ελλάδα. Αν σας άρεσε το βίντεο που παρακολουθήσατε, μην παραλείψετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας για περισσότερο ενδιαφέρον υλικό, καθώς και να το κοινοποιήσετε.